Θα βρούμε τρόπο να ζωντανεύσουμε αυτόν τον τόπο. Έλληνες είμαστε. Θα βρούμε τρόπο να ζωντανεύσουμε αυτόν τον τόπο. Έλα, μωρό μου, έλα. Ρε, Κατερίνα. Κατερίνα, θα τρελαθώ. Ντρέπομαι τώρα, σε για πολλά, μην τα ξεκινήσουμε. Αρχικά το τραγούδι αυτό επανεκτέλεσε. Γιατί σ' ακούω και λέω, το ξέρω το τραγούδι. Το ξαναβγάλατε και είναι η καλύτερη περίοδος, όπως καταλαβαίνεις. Το βγάλαμε το τραγούδι αυτό. Δεν ήταν δική μου ιδέα, βέβαια. Δεν πειράζει. Ήταν του Αρσενάκου, του Γιώργου. Το α, του διευθυντή μας, του διευθυντή μας. Να ζήσει ο διευθυντής μας. Μπράβο, και εγώ τον ευχαριστώ πολύ για την πρόταση αυτή. Έγινε διασκευή, ωραία. Να, είδες πως ξεχνάμε τώρα εγώ. Μια χαρά, κάτσε και χαλαρά, τι ωραία. Έγινε πολύ ωραία διασκευή. Η διασκευή. Ναι, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και ο Τσαουσόπουλος έκανε το βίντεο κλιπ. Μπράβο σας. Πήγαμε στην πλάκα, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Σε κοπανίσα δεξιά-αριστερά, αλλά δες τι ωραία όμως. Ωραίο αποτέλεσμα, ναι, και ωραίο και το ρούχο κούκλα. Το ρούχο και αυτό. Και αυτό που φορώ είναι του φίλου μου, του Πάρη, του Μπαρταντόρου. Μπράβο στον Πάρη, τα φιλιά μας τον Πάρη. Πάρα πολύ, παιδιά, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι υπέροχος ο Πάρη, υπέροχος, υπέροχος και σου πάει και πολύ το λουκ. Εγώ τα δικά μου, μην νομίζεις, να τώρα εδώ πέρα είμαστε, Κατερίνα μου. Περιμένουμε τώρα να πάμε καλοκαίρι, έχουμε να βρεθούμε χρόνια. Θυμάσαι το κλιπ το δικό μας. Έχουμε κάνει κλιπ, σταμάτα. Εγμένα η ζωή μου είναι ένα μυστήριο. Σίγουρα θα έχω κάνει. Όταν ήμουν μικρός. Δεν είχα μαλλιά, όχι. Είχες. Είχα. Πού το κάναμε τώρα. Πριν του Χρεουνάκη το τραγούδι, το Κυριακή. Θα θυμάσαι που με πιέζει από το χέρι με τις χειροπέδες που πηγαίναμε για τη φυλακή. Καλέ, ναι, όχι, έχω πάρει. Έχω κάνει τόσα πολλά. Και το θυμόμουν, παιδί. Εγώ θα τα θυμηθώ. Εσύ τι να. Που κουνούσε το στομάχι μου και πήγαινε και έπαιρνε εκείνα τα μαξιμάδια, όπως τα λένε. Και σου έφερνα φρυγανιές. Ναι. Άκου, τις έπαιρνα τα γαστρικά υγρά. Μπράβο μου, συγχαρητήρια, άνθρωπος. Είμαι τελικά, δεν το πίστευα ούτε εγώ. Κατερίνα, αρχικά θέλω να σου πω ότι πώς την έχεις δει τι ωραία που εμφανίζεσαι όποτε θέλεις. Mm. Την ίδια στιγμή όλη η καλλιτεχνική αξία δεν έχει πέσει καθόλου μες στα χρόνια. Αλήθεια στο λέω αυτό. Μακάρι. Όχι, είναι πολύ. Και έχεις πει και τραγούδια τα οποία, ρε παιδάκι μου, όταν αυτά τα τραγούδια τα έλεγες. Τις πολύ πολύ. Όλες επιτυχίες, υπάρχουν και κάποιες που είναι super extra prima. Ναι. Το ένιωθες λίγο πριν, όταν έπαιρνες το τραγούδι, λες, παιδιά, αυτό. Θα το έχουμε για χρόνια να το λέμε. Στις αρχές, όχι. Γιατί ναι, με καθοδηγούσε η δισκογραφική εταιρεία τότε που ήμουν εκεί. Κάποια τραγούδια, βέβαια, που δεν έγιναν τόσο πολύ γνωστά, γιατί άλλο προχώρησε πιο μπροστά, άλλο ναι, καλά, εντάξει, και, λοιπά, και άμα βγάζει και συνέχεια. Μου αρέσουν πολύ καλύτερα, που τα ακούγονται, ναι, πολύ καλύτερα. Αλλά, εντάξει, και το καλό τραγούδι φαίνεται όμως. Έχω αποκτήσει τώρα μια πείρα, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Πόσα χρόνια, ρε Κατερίνα, θεωρείς τραγουδάς? Δισκογραφικά ή όλα μαζί? Όλα μαζί εγώ τα θέλω. Όλα μαζί. Όλα μαζί ταράχτηκε. Εγώ τραγουδάω τώρα από 15 χρονών. Όχι, μου αρέσει πολύ, γιατί όσο μεγαλώνω, πάντα κάτι καινούριο ανακαλύπτεις. Πόσα χρόνια δεν μας είπες τραγούδα? Πόσα χρόνια? Από 15 χρόνια σου λέω. Πού να ξέρω πόσο είσαι, παιδί μου? Δεν χρειάζεται. Σωστή, σωστή. Τόσα πάρα δεν πολλά. Δεν ξέρει όλος ο κόσμος. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, τα ξέρουμε όλοι. Πες μου κάτι. Και δεν μπορεί και πολύ. Πες μου κάτι. Γενικότερα στη ζωή σου είσαι αυτή. Πόσα χρόνια? Α, πήγαμε πίσω. Είναι γύρω στα 50. Ναι. Τώρα χωρίς αλήθεια μου λες. Τι πόσο είμαι, 30 τώρα. 35 σε έκανε, εντάξει, όχι 30 υπερβολή, αλλά 35 κοίτα, σε έκανε. Κοίτα, άλλο σου με έκανες και άλλο σου είμαι. Πομπέ, έτσι, έτσι, μπράβο. Κατερίνα, μέσα στα χρόνια λοιπόν αυτά που είναι αρκετά τελικά, μέσα στα χρόνια λοιπόν αυτά που έχεις παρακολουθήσει όλο το σύστημα. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να δούλευες, κάποιες να μην δούλευες, αλλά το παρακολουθούσε το σύστημα. Πόσο πιστεύεις ότι σε τι φάση βρίσκεται? Τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο και με τον COVID που σταμάτησε. Πάμε λίγο μέχρι πριν ξεκινήσει ο COVID. Σε τι φάση ήταν η διασκέδαση? Ο κόσμος το ζούσε όπως το ζούσε παλιότερα? Διαφορετικά, θέλει άλλα πράγματα, έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης? Το λαϊκό τραγούδι άλλαξε πολλές φορές, δηλαδή, από κάποιες μόδες, ξέρεις. Δηλαδή, επηρεάζεται. Ναι, επηρεάστηκε πολλές φορές, αλλά έδειξε όμως ότι έχει μεγάλη δύναμη. Όχι επειδή είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
οι πλούσιοι, οι φτωχοί, ο βιομήχανος, τα μπουζούκια μιλάω τώρα έτσι. Για μπουζούκια βέβαια. Λοιπόν, διασκέδαζαν και διασκεδάζουν με την ίδια λαϊκή μουσική, με τα ίδια τα τραγούδια. Δηλαδή, εκεί γινόμαστε όλοι ένα. Ενώνει το λαϊκό τραγούδι. Το ακούω, έχει δίκιο. Γιατί μπορεί να σε ψήνει το προηγούμενο, να σου δίνει την ένταση, αλλά είναι και θέλουμε και έναν ταλκά να πει κάποιος. Μα είμαστε ταλκαδιάρδες εμείς τώρα. Έχει ζήσει μανούρα, να τραγουδάς και να γίνει μανούρα. Μανούρα, να φεύγουν τραπέζια. Εγώ δεν έχω ζήσει τραπέζια. Για φες. Και γελάει μόνο τραπέζια. Πολλά τα γυρνάγανε και έφυγε. Πες τα ρε Κατερίνα, όπα της. Πολλά τέτοια. Φοβήθηκες ποτέ? Γιατί διασκέδασαν έτσι, ναι. Πολλές φορές φοβήθηκα βέβαια, γιατί όταν έρχεσαι το τραπέζι, να ξέρεις, να μην ξέρεις πού να... Αν έρχεται ένα τραπέζι κατά πάνω, δεν ξέρεις πού να πας. Είναι και μεγάλα τετράγωνα αυτά, δεν είναι κάτι μικρό. Να σου πω, και πυρούνια φεύγουν αυτά μαζί με το τραπέζι, φεύγουν όλα. Φεύγαν όλα. Αλλά να σου πω κάτι. Να μου πεις. Χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν βέβαια. Καλά, σαφέστατα, ναι. Εντάξει, στο μαγαζί δηλαδή. Μ' αρέσουν αυτά. Πες τα, θέλεις και μια μικρή ζημιά, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι τώρα, αυτά. Νομίζω ότι τώρα μετά, τώρα που σιγά σιγά ξεκινάνε όλα, ενώ και μουσικές και τα ρίσματα, πιστεύω ότι τα τραπέζια πρέπει να καρφωθούν στα μαγαζιά, γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος πια. Εντάξει, δεν έχουμε τραπέζια, έχουμε κάτι άλλο. Δεν πειράζει, μπορεί να φύγει ο διπλανός, τον πατάς. Άρα λοιπόν τώρα κοίταξε, εσύ πες... Είναι τι? Και το ρεπερτόριο τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει να μην έχεις αίμα μέσα σου, να μην σε πειράξει καθόλου, για να είσαι... Παναγίτσα. Ναι, το σε έχω κάνει Θεό, δηλαδή σου δημιουργεί κάτι. Μόνο το Θεό. Αυτό σου δημιουργεί κάτι, γιατί έχει να κάνει και με το Θείο μέσα σου χωρίς λόγο. Οπότε παθαίνεις μια τρέλα. Φεύγει ο κόσμος δεξιά και αριστερά. Εσύ λοιπόν τώρα έκανες το τραγούδι αυτό. Θα κάνεις καμία βόλτα, θα κάνεις τίποτα. Το καλοκαίρι τώρα θα καθίσεις. Ελπίζω από ό,τι φαίνεται το πράγμα. Από τις προτάσεις από αυτά, ο κόσμος είναι συγκλετισμένος πια μέσα και μέσα. Ναι, θέλει. Και είναι και καλοκαίρι έχουμε τώρα. Και εμείς σαν καλλιτέχνες στον κόσμο μας. Οπότε ελπίζω ότι θα πάμε πολλές βόλτες. Ταξίδια, η τσάντα είναι έτοιμη. Αυτό με νοιάζει. Άρα η διάθεση υπάρχει. Τι κάνω? Α, νόμιζα, μου είπανε, νόμιζα να κάνω κάτι, νόμιζα διάλειμμα και τρελάθηκα. Λοιπόν, κοντά μας ήταν η Κατερίνα Ιστανίση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου λίγο, γιατί εσύ πέρα από το κομμάτι των τραγουδιών και όλο το στυλ που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, θέλω να ξέρεις, είναι και πολύ ωραίο μάθημα. Η Κατερίνα δεν σηκώνεται από την καρέκλα πια. Έλληνες είμαστε, είναι εθνικό... Να το έχουμε. Αυτή η μικρή προσευχούλα. Έλληνες, θα βρούμε τρόπο σίγουρα, γιατί το κορίτσι το μόνο. Αυτόν τον τόπο και έχεις πάρα πολλά φίλια από όλες τις φίλες. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνε πίσω. Σε έχω κάνει Θεό.